σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό από ό,τι διαβάζουμε και εμείς και σύμφωνα με το ρεπορτάζ συναδέλφων στη Βόρεια Αχείο. Κάθε χρόνο οι κάτοικοι γιορτάζουν τη χάρη του Αγίου στο μοναδικό εκκλησάκι που στέκει απέναντι από το παλιό χωριό. Δημιούργησαν μια ιδιαίτερη συνάντηση, μια πρόσκληση σε όσους έμειναν πίσω τη νύχτα με τα φαναράκια. Κάθε φαναράκι και μια ψυχή, κάθε φαναράκι και μια ανάμνηση από το παλιό χωριό. Και θέλω να συνδεθούμε και να πάμε στην κυρία Βιβί Ποταμούση, τη Δημοτική Σύμβουλο Ενότητας Αμανής στο Δήμο Χίου, να την καλησπερίσω. Χρόνια πολλά και με την ευκαιρία για τη σημερινή ημέρα. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και από εμάς εδώ από Χίο. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Αναφερθήκαμε εκεί στις παραδόσεις στα Σφακιά. Πάμε τώρα σε αυτή την ξεχωριστή παράδοση στην περιοχή εκεί στη Χίο. Ναι, θέλω να πω ότι και η Κρήτη είναι ένα πανέμορφο μέρος και μάλιστα έχω έρθει πολλές φορές και έχω έρθει και στα Σφακιά. Εμείς εδώ πέρα τώρα έχουμε μία παράδοση η οποία είναι των τελευταίων δεκαετιών και δημιουργήθηκε όταν εγκαταλείφθηκε το χωριό, η παλιά ποταμιά, και οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε ένα καινούριο χωριό, σε ένα καινούριο οικισμό, ποταμιά, πάνω στον κεντρικό οδικό άξονα. Αυτό ήταν και ο λόγος που εγκαταλείφθηκε το χωριό, το παλιό, το οποίο είναι στισμένο σε μία ρεματιά. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα αυτή τη στιγμή. Τα έχουμε βρει βέβαια από το διαδίκτυο. Ωραία. Με το εγκαταλελειμμένο παλιό χωριό εκεί στην περιοχή. Ναι, είναι ένας τόπος πολύ έτσι μυστηριακός, επισκέψιμος, γίνονται διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Το συγκεκριμένο έθιμο είναι των τελευταίων δεκαετιών, όπως σας είπα, εμπνευσμένο από τον εξοριστικό πολιτιστικό σύλλογο της Ποταμιάς, ο οποίος το υλοποιεί, το έχει υπό την προστασία του και το υλοποιεί κάθε. Φέτος, μετά από ένα διάστημα λόγω κορονοϊού που είχε σταματήσει να γίνεται το έθιμο, αναβίωσε, είχε πάρα πολύ κόσμο. Όντως φωτίζεται το παλιό χωριό με λαδοφάναρα και φαναράκια με κεράκια και έχει την αίσθηση ότι θα βγει η γιαγιά με τη μαντήλα και ο παππούς με τη βράκα να σου διηγηθεί τη ζωή του. Είναι πολύ έτσι, από κόσμο σε αγγίζει πάρα πολύ. Η εκκλησία φωτίζεται με κεριά στους πολυελαίους, δεν έχει ρεύμα το χωριό, έχει μείνει όπως ήταν όταν εγκαταλείφθηκε. Το χωριό και το σχολείο, η εκκλησία και το σχολείο έχουν διατηρηθεί, έχουν γίνει και αναπαλαιώσεις. Τα σπίτια έχουν εγκαταλειφθεί και χάσκουν έτσι τα παράθυρα και οι πόρτες και όταν μπαίνει το φως από τα κεριά, το βράδυ όπως το βλέπεις από την εκκλησία, δημιουργεί έτσι ένα περιβάλλον ιδιαίτερο. Είναι μεγάλη γιορτή για μας και για το χωριό της Ποταμιάς και για την περιοχή. Έρχονται πιστοί και προσκυνητές από όλο το νησί. Υπάρχει και ένα μονοπάτι που συνδέει την παλιά Ποταμιά με τη Βολισσό που είναι το κεντρικό χωριό της Δημοτικής Ενότητας Αμανής. Και είναι κάτι, μια ιδιαίτερη εμπειρία την οποία αξίζει κανείς να τη ζήσει, να επισκεφθεί την περιοχή και να τη ζήσει. Αυτή η παράδοση πόσο σημαντική είναι για την κουλτούρα, για τη νέα γενιά της συγκεκριμένης περιοχής και γενικότερα της κοινωνίας εκεί στη Χίο. Είναι εξαιρετικά σημαντική και είναι πολύ έτσι ενθαρρυντικό ότι νέα παιδιά και είναι στο σύλλογο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως σας είπα, είναι αυτός που δραστηριοποιείται. Και αν και τα χωριά μας είναι εγκαταλειμμένα, το καινούριο χωριό της Ποταμιάς δεν έχει 15 μόνιμους κατοίκους το χειμώνα. Έτσι. Ναι. Σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετέχουν όλοι, έρχονται και από την Αθήνα και από την πόλη της Χίου που έχουν μεταναστεύσει η Ποταμούση για να στηρίξουν αυτή την παράδοση και να δημιουργήσουν, να καθαρίσουν το χωριό, να στήσουν ό,τι πρέπει να στηθεί. Είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζουν όλοι και τα νέα παιδιά ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι εύκολο να και να καθαριστεί το χωριό, το εγκαταλειμμένο. Ναι. Δεν υπάρχουν μάγια κτλ. Είναι μέσα στα βράχια χτισμένο. Εμένα έτσι. Θα μ' άρεσε πάντως μια ιδέα και ένα σχεδιασμό αναστήλωσης εκεί του εγκαταλελειμμένου χωριού. Δεν ξέρω, τα κτίσματα έχουν να κάνουν, χρονολογούνται από αρχές αιώνα, του αιώνα, του 20ου αιώνα, ή πάμε και πιο πίσω. Όχι, όχι, είναι πολύ παλιότερα. Α, είναι πολύ παλαιότερα. Το εγκαταλείφθηκε τα τέλη της δεκαετίας του 60. Είναι ένα χωριό όμως. Παλιό, πολύ παλιό χωριό. Έχει κριθεί διατηρηταίο κάποιο κομμάτι, κάποιο τμήμα, κάποιες οικίες εκεί? Όχι.
Όχι. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Έτσι είναι όλα τα χωριά στην Βόρεια Χίο, ειδικά στο βορειοδυτικό κομμάτι. Είναι ένας κεντρικός οικισμός γύρω από τον οποίο χτίζονται όλα τα σπίτια. Δεν έχει πλατείες. Πλατεία είναι η αυλή της εκκλησίας και του σχολείου. Έτσι είναι στημένα τα χωριά μας εδώ. Όμως εκεί δεν μπορεί να γίνει αναστήλωση όπως έχει γίνει πολύ επιτυχημένα στην Κρήτη, σε κάποια εγκατελειμμένα χωριά. Γιατί υπάρχει το διοκτησιακό, είναι λίγο μπερδεμένο. Εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσει. Είναι και ιδιώτες στη μέση και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό. Ναι. Λοιπόν... Και βέβαια δεν είναι και ο μοναδικός εγκατελειμμένος οικισμός. Δυστυχώς ο αριθμός των εγκατελειμμένων οικισμών και των χωριών εδώ αυξάνεται. Μάλιστα. Λοιπόν... Αυτό βέβαια είναι παλιό, παραδοσιακό και πάρα πολύ ωραίο και αξίζει τον κόπο να το επισκεφτεί κανείς. Και από εδώ με την ευκαιρία αυτή να δώσω και συγχαρητήρια στα παιδιά του Εξοραστικού Συλλόγου της Ποταμιάς για όλη αυτή τη δουλειά που κάνουν. Μάλιστα, μάλιστα. Και να ευχαριστήσω και εσάς. Υποχρέωσή μας. Υποχρέωσή μας, κυρία Ποταμούση, με το καλό να τα ξαναπούμε, να βρεθούμε και στον τόπο σας. Γιατί όχι. Να είστε καλά. Είστε ευπρόσδεκτοι όποτε θέλετε. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Χαρά μας, κυρία Ποταμούση.